Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε Χριστόδελφοι και όλοι όσοι παρακολουθούνται την εκπομπή μας, να χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Πάει μαζί μας ο κύριος Χριστοδούλου. Τον γνωρίζετε από τόσες φορές που έχουμε έρθει εδώ στο στούντιο, σας καλησπέριζουμε. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστούμε πάντα για την τιμή που μου κάνετε. Και εμείς ευχαριστούμε πάντα. Να προβληματιστώ για τα θέματα σας. Και να μαθητεύσω, γιατί κανένας δεν ξέρει όλα. Και θέλουμε και επαναλήψεις πλεολόγους. Ναι, ναι. Μάλιστα, τι έχουμε σήμερα, κύριε Χριστοδούλου? Σήμερα θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε αρχίσει για το μυστήριο του θανάτου. Μάλιστα. Είχαμε φτάσει στο σημείο όπου η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα, την παραλαμβάνουν δύο άγγελοι και την ανεβάζουν προς το θρόνο του Θεού. Και πριν φτάσει εκεί, ενδιάμεσα συναντά τα εναέρια τελώνια, που λέγονται δηλαδή ομάδες δαιμόνων, οι οποίοι την κατηγορούν για διάφορα μαρτήματα που διέπραξε και απαιτούν και ζητάνε να την κατακτήσουν, δηλαδή να την αρπάξουν. Τη διεκδικούν, ναι. Και οι άγγελοι την υπερασπίζονται. Και ανάλογα με τη μετάνοια και τις πράξεις που έχει κάνει κάθε ψυχή, στο τέλος βέβαια, ναι, εάν έχει κάνει μεγάλα θανάσιμα και ανεξομολόγητα και αμετανόητα αμαρτήματα, τότε δεν μπορούν να την υπερασπιστούν οι άγγελοι. Οπωσδήποτε όμως την απόφαση τη βγάζει μετά 40 μέρες ο Χριστός και τότε η ψυχή κατατάσσεται σε μία κατηγορία ή προγεύεται του Παραδείσου ή προγεύεται των οδυνών της κολάσεως. Μάλιστα. Η κατάσταση τώρα στην οποία θα πάει η ψυχή μετά τις 40 μέρες λέγεται μέση κατάσταση των ψυχών. Η μέση κατάσταση των ψυχών είναι η κατάσταση που έχει χωριστεί πλέον το σώμα από την ψυχή. Η ψυχή συνεχίζει να ζει, έχει πλήρη αυτογνωσία και θυμάται τις πράξεις της όλες και επίσης βλέπει τον Θεό, τον οποίο ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είτε απολαμβάνει την παρουσία του και επιθαλπορεί της παρουσίας του, ή εάν έχει φύγει αμετανόητη και έχει κάνει αντίθετα στο θέλημα του Θεού, τότε αισθάνεται έλεγχο από την παρουσία του Θεού. Τώρα η μέση κατάσταση των ψυχών, ναι, για εξηγηθώ. Ναι, είναι η ψυχή ζει μόνη της πλέον. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ενιαίο ψυχοσωματικό και γίνεται μόνο ψυχή, μένει μόνο η ψυχή. Το σώμα διαλύεται στα εξώσια. Και η ψυχή παραμένει και περιμένει την κοινή ανάσταση. Επειδή θα λέγαμε ότι θα μεσολαβήσουν πολλοί χρόνος, αιώνες ίσως, για την ψυχή όμως αυτό είναι σε μία στιγμή, διότι χάνει πλέον την αίσθηση του χρόνου. Η ψυχή δεν είναι πλέον ενιαίος άνθρωπος, είναι μόνο το πνευματικό της στοιχείο και ενώ έχει συγγένεια με τα άλλα πνεύματα, το Θεό και τους αγγέλους κλπ. Και αισθάνεται την παρουσία τους, εντούτοις δεν μπορεί ούτε βελτίωση να κάνει ούτε χειροτέρευση. Γι' αυτό λέμε και ο θάνατος είναι αφενός καλό, διότι εμποδίζει τον άνθρωπο να χειροτερεύσει την κατάστασή του, να κάνει πρόοδο στο κακό, αλλά είναι και κακό, διότι τον εμποδίζει να βελτιώσει την κατάστασή του και να μετανοήσει και να κερδίσει έδαφος απέναντι μπροστά στο Θεό. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση θα περιμένουν την κοινή της άλπιγκα του Αγγέλου, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την κοινή Ανάσταση. Τώρα να πούμε δύο λόγια, πώς θα είναι το σώμα, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα πάρουν πλέον όλες τις ψυχές το σώμα τους, τα οικία σώματα λένε οι πατέρες, τα οποία θα είναι αρκετά όμοια με αυτά που είχαν, αλλά δεν θα είναι και όμοια, γιατί θα είναι άθαρτα, αναλύωτα, δεν θα έχουν υλικές ανάγκες, δεν θα έχουν φύλο, θα είναι στην ίδια ηλικία όλα. Και θα μιλάνε 33 ετών. Ναι, περίπου, ναι, 33 ετών ανθρωπομορφικό είναι αυτό, γιατί δεν θα έχει νόημα και η ηλικία. Και ηλικία.
Και θα παγιωθούν δηλαδή. Ακριβώς. Θα είναι ως άγγελοι στον ουρανό που έλεγε και ο Χριστός στους Σαδουκαίους. Είναι μια νέα δημιουργία την οποία θα δώσει ο Θεός μετά την καταστροφή του υλικού κόσμου που ξέρουμε. Και ο πρώτος αυτής της γενεάς, ο πρωτότοκος των νεκρών, που εξήλθε και κοιλία Σάδου, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας, είναι ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός. Το αναστημένο του σώμα θα είναι ίδιο με το σώμα που θα έχουν οι άνθρωποι μετά την Ανάσταση των νεκρών. Να πούμε τώρα δύο λόγια για το γιατί, τι περιμένει τους δικαίους και τι τους αμαρτωλούς. Μετά την κρίση. Όχι, μετά το θάνατο. Ευθύς μετά το θάνατο, είπαμε, έχουμε δύο καταστάσεις. Οι προγεύονται του Παραδείσου, οι προγεύονται της Κολάσεως. Βεβαίως υπάρχει ένα μικρό περιθώριο επικρατήσεως του ελέους του Θεού και γι' αυτό και κάνουμε προσευχές, μνημόσυνα και αγαθοργίες στη μνήμη των προσφυλακών νεκρών. Από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό, ναι. Στο δικό του. Πιστεύουμε ότι μπορεί το έλεος του Θεού να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων αυτό και γι' αυτό τίποτα δεν είναι τελεσίδικο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Μάλιστα. Μέχρι τότε υπάρχει περιθώριο επικρατήσεως του ελέους του Θεού. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι επικοινωνούν με νεκρούς. Οι νεκροί παίρνουν άδεια και μάλιστα μόνο οι ευαρεστήσαντες για να έρθουν σε επικοινωνία με τους ζωντανούς. Εκτός από λίγες περιπτώσεις, οι οποίες είναι κυρίως εμφανείς Αγίων ή Αγίων ανθρώπων σε προσφυλή τους πρόσωπα, οι περισσότερες από τις άλλες περιπτώσεις είναι δαιμονικές. Μάλιστα. Και μάλιστα όταν μεσολαβούν medium, οι οποίοι καλούν τα πνεύματα του πατέρα, της μητέρας, των αδελφών κτλ. Κάποιων συγγενών, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε υπάρχει μεσολάβηση πονηρών πνευμάτων, διότι δεν είναι στην πραγματικότητα οι προσφυλοί μας νεκροί που μας μιλάνε, αλλά δαίμονες οι οποίοι μιμούνται τη φωνή των προσφυλών. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει απαγορεύσει αυτές τις επικλήσεις, τις τιμωρεί αυστηρότατα, διότι είναι σίγουρο ότι εφόσον μεσολαβούν οι δαιμονικές δυνάμεις, ο άνθρωπος θα αποκτήσει καταρχάς λανθασμένη εντύπωση περί του μέλλοντος των ψυχών και αφετέρου συνεργάζεται με τον διάβολο πλέον. Οπότε θα τον πλανήσει ο διάβολος. Και γι' αυτό επισημαίνει τον κίνδυνο αυτό η Εκκλησία με πολύ αυστηρές ποινές. Μάλιστα. Τώρα θα πούμε ο θάνατος του Χριστού, ο οποίος δεν ήταν ένας κοινός θάνατος, τι επέφερε στην ανθρωπότητα και η Ανάσταση του βέβαια, ενώ όλη η προχριστιανική ανθρωπότητα εφοβεί το πάρα πολύ τον θάνατον και πίστευε ότι οι νεκροί πηγαίνουν στον Άδη, όπου ο καλύτερος στον Άδη είναι πολύ χειρότερος από το χειρότερο δούλος στη γη. Αυτό είχε πει τουλάχιστον ο νεκρός Αχιλλέας στον Οδυσσέα που κατέβηκε στον Άδη. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είχε μια μεγάλη αλήθεια, ότι όλοι οι προ-Χριστού και κοιμημένοι πήγαιναν στον Άδη, δηλαδή σε μια κατάσταση χωρισμού των ψυχών από τον Θεό. Ακόμα και ο Λάζαρος λένε ότι όταν επέστρεψε, όταν τον ανέστησε ο Χριστός, είχε γευτεί την πίκρα του Άδη και γι' αυτό δεν γελούσε ποτέ. Εκτός από μια περίπτωση που είδε έναν να κλέβει μια γλάστρα από ένα μπλανόδιο πολιτή που περνούσε και τότε γέλασε γιατί είπε «Πυλός κλέβει πυλόν». Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο Λάζαρος φαίνεται ότι είχε πολύ καλά συνειδητοποιήσει αυτή την πίκρα του Άδη, του χωρισμού από τον Θεό, και γι' αυτό ούτε γέλαγε αλλά ούτε ήταν και πικρό το στόμα του, λέει η παράδοση. Τώρα τι συνέπειες είχε ο θάνατος του Χριστού στο θάνατο των άλλων ανθρώπων. Ο Χριστός καταρχάς σαν αναμάρτητος δεν ήταν υποχρεωμένος να πεθάνει. Πεθαίνανε μόνο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Δεν όφιλε ο Χριστός Ο Χριστός δεν όφιλε να πεθάνει. Όμως
πέθανε Κούσια και πέθανε όταν ήθελε, για να νικήσει, θα πούμε για τρεις λόγους βασικά, για να νικήσει το θάνατο, διότι ο Χριστός παρέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση με όλες τις αδυναμίες της, εκτός από την αμαρτία, και την εθεράπευσε. Και θεράπευσε και το θάνατο, την κατάσταση του θανάτου. Και αφετέρου, πρώτον για να δείξει τη μεγάλη του ταπείνωση και τη μεγάλη αγάπη του στον ανθρώπινο γένος, να θεραπεύσει λοιπόν το θάνατο, και δεύτερον για να κηρύξει το θείο κηρύγμα του στους προαπελθόντας προαυτού ανθρώπους, σε όλη την προχριστιανική ανθρωπότητα. Λοιπόν, από ό,τι μας έχετε πει, ο Χριστός κάνει μια τομή στο θέμα του θανάτου. Βεβαίως. Διχοτομεί την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά συγχρόνως διχοτομεί και το θάνατο. Ναι. Όχι διχοτομεί, νικάει το θάνατο. Νικάει το θάνατο. Είναι ο μόνος ο οποίος καινοτομεί στο θάνατο. Ναι. Ενώ κανένας άλλος δεν έχει καινοτομήσει στο θέμα του θανάτου. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι πεθάνανε όπως κανονικά. Ναι. Ο Χριστός όμως πεθαίνει, ενώ δεν όφιλε να πεθάνει. Και ας πούμε, και μπορούμε να πούμε ότι ο θάνατός του ήταν ένας αναστάσιμος θάνατος, διότι η φθορά ούτε τον επείραξε, ούτε η ψυχή του κρατήθηκε από τον Άδη, διότι ήταν Θεός. Όταν όμως κατέβηκε στον Άδη, συνείδησε τους προαπελθόντας ανθρώπους που είχαν πεθάνει προαυτού. Και εκεί εκήρυξε το κήρυγμά του. Και όσοι ήταν καλοπροαίρετοι, τους πήρε μαζί τους με την Ανάσταση στον Παράδεισο. Και έτσι λαφυραγώγησε τροποτινά τον Άδη, γι' αυτό και λέμε στα τροπάρια «εσκύλευτε ο Άδης, μην πειραστείς υπ' αυτού, σκύλα είναι τα λάφυρα». Μάλιστα. Και το σκυλεύω σημαίνει λαφυραγωγό. Ο Άδης λοιπόν λαφυραγωγήθηκε και έχασε τους νεκρούς που κατήχε, και έτσι ο διάβολος έπαθε μεγάλη ζημιά. Yeah. Ενώ περίμενε να σταματήσει τη δράση και το κήρυγμα του Χριστού θανατώνοντάς τον, έχασε και αυτούς που είχε στον Άδη. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Πού σου θάνατε τον οίκος, πού σου θάνατε το κέντρο, το κέντρο πού σου θάνατε τον οίκος, ναι. Ανέστηκε Χριστός και ουδήσαν το μνήμα του. Και ανέστησε όλους τους προπαθόντες». Επομένως, ο θάνατος του Χριστού είναι ένας διαφορετικός θάνατος από ό,τι όλοι οι άλλοι προηγούμενοι ανθρωπότητα. Και γι' αυτό είναι και ένα τεραστίας σημασίας διαχρονικό γεγονός. Και ήταν τελικά ο σκοπός της σαρκώσεως και το μέσο της καταλλαγής της ανθρωπότητας με τον Θεό. Τώρα να το ξαναπείτε λιγάκι. Ναι. Ότι ο Χριστός παίρνοντας την ανθρώπινη φύση και εξυγιένοντάς την και νικώντας και το θάνατο, κατηλάγει με το Θεό. Όλη η ανθρωπότητα κατηλάγει με το Θεό, δηλαδή πλησία στο Θεό. Πλέον η Ανάσταση του Χριστού δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο και το κοσμοσωτήριο κηρύγμα του, σε κάθε άνθρωπο, εάν οικειοποιηθεί αυτά που τις εντολές του Θεού, του Χριστού, και ακόμα και αν έχει αμαρτίες μετανοήσει, μπορεί να σωθεί, διότι ο Χριστός, ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά του, διότι τρόπον τεινά το αίμα του Χριστού υπήρξε λύτρων αντιπολών. Τώρα αυτό είναι μια φράση που πρέπει να ερμηνευτεί σωστά, διότι υπήρξαν στην Καθολική Εκκλησία διδάσκαλοι που δίδαξαν, και μάλιστα την οποία, μια διδασκαλία την οποία δεν αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, τη θεωρεί αιρετική και επικίνδυνη, ενώ η Καθολική Εκκλησία την είχε σπαστεί, διότι προσπάθησε να ερμηνεύσει θεϊκά πράγματα με τη διάνοια. Και επηρεασμένη και από το νομικό πνεύμα και από τον Αριστοτελισμό που είχε προηγηθεί, προσπάθησε να ερμηνεύσει πράγματα, το γιατί πέθανε ο Θεός, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός. Η ορθόδοξη άποψη είναι ότι ο Χριστός πήρε όλη την ανθρώπινη φύση και την εξυγέννη και το θάνατο ακόμα. Διόρθωσε και το θάνατο. Η Καθολική Εκκλησία διατύπωσε την θεωρία της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης. Τι είναι αυτή? Ότι επειδή κάθε άνθρωπος και συνολικά όλη η ανθρωπότητα έχει αμαρτήσει εναντίον του Θεού,
ο Θεός απαιτεί ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης. Δηλαδή κάποιον να πληρώσει τα σπασμένα όλη της ανθρωπότητας. Και επειδή κανένας άνθρωπος δεν ήταν ικανός να το κάνει, έστειλε τον Υιό του Θεού που ήταν αναμάρτητος και πλήρωσε τρόπο δυνά τα σπασμένα όλη. Το λίτρο να αντιπολώνω όμως δεν είναι ακριβώς αυτό το ότι δεν είχε ανάγκη ο Θεός ικανοποιήσεως. Δεν είχε ανάγκη να πληρώσει κάποιον. Είναι, το λάθος είναι ότι βάζει μία σχέση δούνε και λαβήν μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Πράγμα που είναι λάθος αυτό. Είναι, δεν μπορεί να συναλλαγεί. Δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή ο Θεός. Ο Θεός απλώς αγαπούσε και λύτρωσε το πλάσμα του στέλνοντας τον Υιό του. Επομένως, μόνο το αυτό που λέμε το το λίτρον αντιπολό είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση που ήταν τότε πολύ κατανοητή στους ανθρώπους, δηλαδή έδωσε λίτρα για να ελευθερώσει τους ανθρώπους που ήταν εχμάλωτοι. Μάλιστα. Διότι τότε πάρα πολλοί κόσμος στους πολέμους εχμαλωτιζότανε και πάντοτε ο νικητής που εχμαλώτιζε ή τους που λέγεται για να τους ελευθερώσει ζήταγε λίτρα. Και έτσι το να δώσει λίτρα για να ελευθερώσει ένα εχμάλωτο ήταν κάτι που το ήξερε ο καθένας και έτσι δίνει αυτή την παρομοίωση ο Παύλος ότι έδωσε την ψυχή αυτού, δηλαδή τη ζωή του, λίτρων αντίπολων, δηλαδή για να εξαγοράσει τους ανθρώπους την αμαρτία τους και να για να τη σωτηρία έδωσε το αίμα του ο Χριστός. Ακόμη και σήμερα, είναι βεβαίως η θυσία του Χριστού είναι πράγματι αντιπροσωπευτική. Ναι. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής, ότι ακόμα και σήμερα στο ποινικό δίκαιο νομίζω, ναι, εφαρμόζεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει μεγάλο αδίκημα να πληρώσει και να τον βγάλει στη φυλακή. Ναι, βεβαίως. Όταν είναι ελαφρύ το αμαρτήριο. Ναι, όταν είναι ελαφρύ. Ναι, όταν είναι ελαφρύ. Όταν είναι κλοπή, ας πούμε. Για κάτι ή για ξέρω εγώ, οικονομικά θέματα, τις εφορίες ναι, ναι, κτλ. Ναι. Μπορεί να τον βγάλει. Πληρώνει το πρόστιμό του και βγαίνει. Ναι. Μάλιστα. Τώρα είπαμε δύο λόγια για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και ότι εκήρυξε στους προαπελθόντας νεκρούς. Είναι αξιοσημείωτο μία προφητεία του Εσχύλου, του μεγάλου μας τραγικού ποιητού Εσχύλου, στην τραγωδία «Ο Προμηθέας Δεσμότης». Και λέω προφητεία διότι πραγματικά φαίνεται να είχε φώτιση Θεού ο Εσχύλος με αυτό που έγραψε. Ο Προμηθέας παρουσιάζεται, ήταν ένας ημίθεος, δεν ξέρω κάτι... Έχει μια βασική διαφορά, ότι έκλεψε λέει τους θεούς. Ναι, ότι έδωσε λέει στους ανθρώπους το πυρ και γι' αυτό οι θεοί τον τιμώρησαν. Εδώ στην περίπτωση όμως τον εστέλνει ο ίδιος ο Θεός τον Χριστό, έτσι. Ναι, οι θεοί λέει τον τιμώρησαν, με τη σύμφωνη γνώμη. Τον τιμώρησαν για την πράξη του, να είναι δεμένος με αλυσίδες στον Κάφκασο, και να έρχεται κάθε μέρα ένας μεγάλος γύπας να του τρώει το σηκώτι. Το οποίο την υπόλοιπη μέρα ξαναγινότανε και την επόμενη ξαναρχόταν ο γύπας και του ξανατρώει. Ήταν ένα αιώνιο μαρτύριο. Ένα αιώνιο. Αυτός ο Προμηθέας λοιπόν αντιπροσωπεύει όλη την ανθρωπότητα η οποία τώρα τιμωρείται για τις αμαρτίες της. Και μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο μαρτύριο του Προμηθέα έρχεται ο Ερμής ως αγγελιαφόρος των θεών και του προαναγγέλει ότι το μαρτύριό του αυτό θα τελειώσει όταν τον ελευθερώσει ο Υιός της Παρθένου Υιούς. Αυτή ήταν... Με ένα συσχετισμό. Ναι, το Παρθένου. Πώς θα γίνεται τώρα, η Παρθένος να κάνει Υιόν. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ επομένως ο Υιός της Παρθένου Υιούς είναι ένας παρθενογέννητος θεός. Μήπως είχε υπάρξει καμιά προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ξέρω. Δεν λέγεται εκεί ο Υιός Παρθένος. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε το Ισαΐας ότι ήταν Παρθένος. Αυτό έχει και τέξεται. Ναι, βέβαια έχει. Το λέει αυτό. Είναι ένα σημείο που θα δώσει ο Θεός, λέει. Ιδού η Παρθένος εργαστεί και τέξεται Υιόν. Όμως δεν σταματάει σε αυτή την προφητεία μόνο ο Εσχύλος. Λέει και κάτι άλλο, ότι αυτός που θα λυτρώσει τον Προμηθέα θα είναι ο νέος Θεός ο οποίος θα καταργήσει το Δία και τους άλλους θεούς και θα κατέβει και στον Άδη.
να διαβάσω ακριβώς αυτό το κομμάτι, ναι, το οποίο «Τι ούτου μόχθου τέρμα μη τη προσδόκα, πριν αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί. Θελήσετε εις ανάβγητον μολύν άδειν», λέει, να μην περιμένεις αυτού του μόχθου, αυτού του μαρτυρίου τέλος, πριν αν κάποιος από κάποιος Θεός φανεί διάδοχος των δικών σου πόνων, των δικών σου πόνων, και θελήσει να κατεβεί εις τον άδη που δεν έχει αυγή, ανάβγητο, δηλαδή το μόνιμα σκοτεινό. Κνεφέ ταμφί ταρτάρου βάθη, δηλαδή Προμηθέα, είναι σαν να λέει άνθρωπε, κατανοώ τα πάθη σου, αλλά μην περιμένεις εύκολη λύση από τα δεινά σου, πριν ένας από τους θεούς εσπλαχνιστεί και γίνει διάδοχος των πόνων σου και θα αναλάβει όλο το δικό σου φορτίο και θα κατέβει κάτω στα αιωνίως σκοτεινά τάρταρα του Άδη. Ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος το λέει, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας ηθοποιός δεν θέλησε να παίξει αυτόν τον ρόλο, τον έπαιξε ο ίδιος ο συγγραφέας, και όταν ακούστηκε ότι θα ο νέος Θεός, ο Ιδίας θα πέσει, θα καταργηθεί ο Δίας, εξεμάνσαν, ναι, και σηκώθηκε να τον λιτζάμ και κινδύνεψε η ζωή του και πήγε και έπεσε πάνω στο βωμό, ο οποίος ήταν άσυλο, και εγκλήθηκε τη ζωή του. Με κίνδυνο της ζωής του λοιπόν ο Αισχύλος. Ξαναπαίχτηκε άραγε το έργο αυτό, ποιος ξέρει. Την εποχή του δεν ξέρω, αλλά τώρα παίζεται. Τώρα παίζεται. Ευτυχώς διασώθη, γιατί άλλα δύο τις ίδιες τριλογίες χάθηκαν. Ναι. Αυτή ήταν η φοβερή προφητεία, και μάλιστα προσδιορίζει και τον χρόνο. Σε πόσες γενναίες θα έρθει αυτός ο νέος Θεός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Είναι μια πραγματική αληθινή προφητεία. Όπως τον προφητεύει ο Δανίλη. Ναι. Ο οποίος είπε σε 70 εβδομάδες ετών, σε 490 έτη. Και όντως από εκείνη την ημέρα που, ναι, το είπε ο Δανίλη, πέρασε 490 έτη και... Ναι, και πραγματοποιήθηκε. Και γι' αυτό και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό σαν Μεσσία, ενώ σε αυτόν πραγματοποιήθηκαν όλες οι προφητείες, είναι αναπολόγητοι, διότι και την εκ Παρθένου γέννηση είχαν προφητεύσει ο Ισαΐας. Τον τόπο της γεννήσεως, τη Βηθλεέμ, τον χρόνο της γεννήσεως, και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που ο Ισαΐας τον περιέγραψε με μεγάλες λεπτομέρειες. Σπουδαίο πράγμα. Εντούτοι δεν τον δέχτηκαν, γιατί δεν είχαν φωτισμό Θεού, φαίνεται. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι άλλοι, βέβαια, μετά την Ανάσταση του Χριστού, τον δέχτηκαν. Μάλιστα, σας ακούμε. Ναι. Οι πατέρες λένε ότι η Θεόσωμος ταφή του Χριστού εξέπληξε και ακόμα και αυτά τα αγγελικά τάγματα. Ο μεγάλος θεολόγος και υμνογράφος της Εκκλησίας του 8ου αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, περιγράφει ως εξής το κάθισμα του Μεγάλου Σαββάτου αυτό το γεγονός. «Εξέστησαν οι χωροί των αγγέλων ορώντες των εν της του Πατρός καθεζόμενων κόλπης, πως τάφο κατατίθεται ως νεκρός ο αθάνατος». Η δε υμνολογία του Μεγάλου Σαββάτου έχει υπέροχους ύμνους, πάρα πολύ ωραίους, με μεγάλες αντιθέσεις. Λέει παραδείγματος χάρη, «Ο Άδης στένων βοά», στενάζουν δηλαδή βοά, «διότι κατελήθη η εξουσία του πάνω στους ανθρώπους», και λέει «κατεπόθη το κράτος του». Η κάθοδος του Κυρίου στον Άδη διέριξε θανάτου δεσμούς αλήτους, και πύλας χαλκά συνέτριψε και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Α, είδατε το εικόνα της Αναστάσεως. Ναι, ναι, εικόνα της Αναστάσεως. Τάχος τόσο πάνω σε δύο πόρτες. Ναι, ναι, ναι. Που έχει από κάτω τα σπασμένα κλειδιά και τα λοιπά, και το Χριστό να ανεβάζει τον, ναι, Αδάμ και την Εύα. Έβγαλε τις πόρτες ξεκάθαρος. Ναι, ναι. Αδυνάμει σου, ανυμνό μεγαλύνω την αμετάλλευση.
Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν πεπίθως επί την συγκατεφύγων αντίληψην κρατέων και προς την συσκέπη όλο ψύχος έδραμον και γόνι κλείνω δεσποινώ εφρύλω και στενάζω μη με παρήδεις των αθλίων των χριστιανών καταφύγιων. Και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώντων αμήν ουσίω πίσω του βοάν κανότατα τα μεγαλεία τασά η μηγαρσή κόρη πάντοτε προείστασο υπέρε μου πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου της εκτός σου του με κλείδωνος και δίνον κινδύνον τερίσαντο. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, απορρίσας εκ πάντων οδυνηρός κράζωση, προφθασόν θερμή προστασία και συμβοήθεια, δώσμη το δούλο σου, το ταπεινό και αθλίο, το την συναντήληψη επιζητούν τη θερμό. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εθαυμάστος σας όντως μην επεμείδες φινά, τας ευεργεσίας σου κόρη και τα ευεή σου, όθεν δοξάζωσε και ανηδρό και γεραίρο. Τώρα μπορούμε να πούμε, είπαμε ότι για τρεις λόγους είπαμε κατέβηκε στον Άδη, επέθανε για να δώσει στους ανθρώπους υπόδειγμα ταπεινώσεως και αγάπης, να θεραπεύσει όλη την ανθρώπινη φύση και το θάνατο και να σώσει τους προαυτούς νεκρούς με το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον Άδη. Και ας πάμε τώρα στην Ανάσταση, η οποία είναι ένα το κατεξοχήν κοσμοϊστορικό γεγονός. Οι άσπλαχνοι και αγνώμονες Εβραίοι, μετά το φρικτό έγκλημα να καρφώσουν πάνω στο Σταυρό τον Χριστό, ο οποίος τους ευεργέτησε πολλαπλώς με τις θεραπείες όλων των ασθενών και την θεία διδασκαλία του, θυμήθηκαν ότι ενώ ζούσε, είπε ότι σε τρεις μέρες εγείρομαι. Ναι. Και λέει για να μην... Εκείνος ο πλάνωσε τη ζώνη, είπε ότι μετά τρεις ημέρες εγείρομαι. Για να μην λέει συμβεί και κλέψουν το σώμα του οι μαθητές και πούνε ότι αναστήθη ο Κύριος και θα είναι τότε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Γι' αυτό ζήτησαν από τον Πιλάτο την άδεια και έβαλαν μία φρουρά 24 στρατιώτες οι οποίοι ανά έξι φύλαγαν εξάγρυπνο όλο το 24ωρο. Βέβαια ο Ιερός Χριστός όμως λέει ότι μια τέτοια κλοπή θα ήταν σχεδόν αδύνατη, διότι το σώμα του Χριστού είχε αληφθεί με αμυρωδικές, με σμύρνα, ήταν σμυρνισμένο, που ήταν μια παχύρευτη αρωματική ουσία και όπως τυλίγαν τα σεντόνια γύρω το σώμα του, αυτή κόλλαγε με τα σεντόνια και το κεφάλι. Το κεφάλι είχε ξεχωριστό σεντόνι, το σουδάριο. Επομένως, για να ξετυλιχθεί αυτό το πράγμα απαιτούσε αρκετή ώρα και αρκετό κόπο. Και βοήθεια. Και βοήθεια και όχι από έναν άνθρωπο. Ναι, πώς θα ξεκολλήσει τη σκάφη. Πώς θα το κάνανε αυτό, ναι. Γιατί στο τέλος τα συντόνια βρεθήκανε άφηκτα. Ναι. Θέλω να πω, εντάξει, τα μπροστά μπορεί να τα ξεκολλήσει κανείς όσα βλέπει. Αλλά πίσω στην πλάτη δεν μπορεί να βάλει μαχαίρι και να ξύσει. Ναι, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Οπότε θα γίνονταν ύστερα. Η πλάκα του τάφου ήταν τόσο μεγάλη που χρειαζόταν αρκετοί άνδρες δυνατοί για να την σηκώσουν. Ένας δεν μπορούσε. Όχι ένας. Ένας δεν μπορούσε. Και δύο ακόμα θα έλεγα ότι ήταν λίγοι. Επομένως το να φυλάνε έξι στρατιώτες συνεχώς
Και να πάνε οι μαθητές, οι μαθητές ήταν κλεισμένοι στο Υπερό, εκεί που έγινε ο μυστικός δίπλος, από το γιοταφόβο των Ινδύων, διότι... Από ό,τι μας λέτε απ' έξω δεν μπορούσε να επέμβει, να γίνει επέμβαση, ήταν και οι στρατιώτες και η πλάκα. Ό,τι έγινε, έγινε από μέσα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε, γιατί έγινε, λέει, σεισμός και εσύστησαν οι στρατιώτες και πέσανε κάτω και γίνοντας νεκροί. Ότι μια αστραπή έλαμψε μεγάλη, απεκυλίστη ο λίθος από μια δύναμη, δεν ξέρουμε ποια δύναμη, λαϊκή φυσικά. Οι στρατιώτες πέσαν κάτω σαν νεκροί και κατέβηκαν δύο άγγελοι οι οποίοι κάθισαν μέσα στο μνήμα και όταν έφτασαν μετά από λίγο οι μυροφόρες και τους ανήκυλαν ότι τον Ιησού ήταν σταυρωμένο, λέει, ζητείτε, ουκέ στην όδε, εγείρετε, υπάγεται, λέει, να το πείτε, πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητάς και στον Πέτρο. Θα πούμε τώρα γιατί ξεχωρίζουν τον Πέτρο. Στη συνέχεια, ναι, και η προάγγη μας στην Γαλιλαία, θα πάει πιο γρήγορα, θα σας περιμένει στην Γαλιλαία. Στη συνέχεια, όταν επιστρέφουν, η Μαρία Μαγδαληνή συναντάει τον Χριστό, τον αναστημένο Χριστό, και τον όμψε για κυπουρό και μόνο όταν της είπε Μαρία, τότε κατάλαβε ότι ήταν ο Χριστός. Υπάρχουν πάρα πολλές, 11 συνολικά εμφανίσεις του Χριστού πριν την ανάληψή του, επί 40 μέρες συνεχώς εμφανιζόταν. Το βράδυ της ίδιας μέρας, της μιας το Σαββάτο, της Κυριακής θα λέγαμε, εμφανίστηκε στους 10 μαθητές, γιατί λείπαν, έλειπε ο Θωμάς, ήταν 11 εκτός από τον Ιούδα. Και την επόμενη εβδομάδα εμφανίζεται και στον Ιούδα, στον Θωμά, που του δείχνει πλέον τους τύπους των ήλων και τις... Ο Ιούδας είχε τον έχει κρεμαστεί. Ο Ιούδας είχε κρεμαστεί και πεθάνει. Υπήρχε και ένας άλλος Ιούδας μέσα στους 11 μαθητές. Όχι. Ο Ιούδας ο Κανανίτης. Ιούδας, Σίμων ο Κανανίτης. Υπήρχε ο Ιούδας ο Θαδαίος. Ο Θαδαίος, ναι, ο Θαδαίος, ναι. Όχι, ο Σίμων ο Κανανίτης. Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Θαδαίος, ναι. Σωστά. Όταν δε συνάντησε για πρώτη φορά, συναντήθηκε ο Χριστός ο Αναστάς με τους 10 μαθητές του, επειδή μπήκε και κλεισμένο το θυρών για να μην νομίσουν οι μαθητές ότι είναι φάντασμα, το ζήτησε να του δώσουν να φάει και του δώσανε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και μία κυρίθρα με μέλι και έφαγε ενώπιόν τους για να μην τον θεωρήσουν φάντασμα. Και τον ψηλαφίσαν το φάντασμα, νομίζω ότι αψηλάφητο, έτσι. Το φάντασμα βέβαια δεν είναι υλικό σώμα. Έτσι. Αυτός τους έδειξε ότι είχε σώμα και εφόσον έφαγε που πήγε η τροφή, αν δεν ήταν υλικό σώμα. Υπάρχουν όντως φαντάσματα. Ναι, βέβαια. Είναι πνευματιστικά φαινόμενα. Ή δαίμονες. Ναι, δαίμονες οι οποίοι κάνουν κάποια θορυβώδη πράγματα. Ναι. Και ανησυχούν συνήθως, τρομοκρατούν τους ανθρώπους. Ναι, κάποιος γράφει σε ένα βιβλίο του ότι αυτά τα ούφο που λένε ότι βλέπουν είναι δαιμονικές οντότητες. Ναι, μπορεί. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις... Σαν διαολάκια μικρά έτσι και λοιπόν. Σε μερικές περιπτώσεις έχουν κινηματογραφηθεί κιόλας ή έχουν φωτογραφηθεί. Τώρα να πούμε, να ρίξουμε μια παράθεση γιατί διαχώρισε τον Πέτρο. Μάλιστα. Από τους άλλους μαθητές. Διότι ο Πέτρος με την τριπλή του άρνηση ενώπιον των στρατιωτών και των υπηρετιών, με θόρκου άρνηση είχε πλέον εκπέσει του αποστολικού αξιώματος. Και χρειάστηκε τρεις φορές να πει ο Κύριος τον Πέτρο, Πέτρο φιλίσμε, να δεχτεί τριπλή καταφαντική απάντηση. Ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσαι, ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι. Και σε κάθε μια από τις απαντήσεις έλεγε, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα αρνία μου. Τρεις φορές καταφαντική απάντηση και τρεις φορές εντολή να πειμένει τα αρνία. Και μετά από αυτή την τριπλή διαδικασία μπορούμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε ο Πέτρος στο αποστολικό αξίωμα. Και γι' αυτό ξεχωρίζει τον Πέτρο τους μαθητάς. Η μετάνοιά του τον έσωσε, τον έκανε αποδεκτό και πάλι. Τώρα τι συνέπειες είχε η Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε 5 λεπτά. Δίνει μια μεγάλη προοπτική στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Και οι ύμνοι λένε ότι έγινε το πρωτότοκο των νεκρών
και δηλαδή ο πρώτος, σαν ο πρώτος που βγήκε από την κοιλιά του Άδου, αναστημένος. Εκκυλίας Άδου, ερίσα το ημάς, μας. Έγινε πρωτόκολλο, δηλαδή όπως ο Χριστός αναστήθηκε, θα αναστηθούν και όλοι οι άνθρωποι. Θα πάρουν το καινούργιο σώμα. Αυτό το Κώστα πει. Ο πρώτος που ετέφθη. Και νομίζω ο Απόστολος Παύλος τον λέει πρωτολούδι της Αναστάσεως. Ένα μπουμπούκι δηλαδή. Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο, από τους 24 στρατιώτες η παράδοση διασώζει ότι 2 στρατιώτες δεν δέχτησαν να πάρουν λεφτά για να πούνε ότι κλάπει το σώμα. Ναι. Και αυτοί οι 2 στρατιώτες ακολούθησαν τον Λογκίνο τον Εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της φρουράς που εκτέλεσε τη θανατική καταδίκη τη Σταύρωση. Ο Λογκίνος πίστεψε όταν είδε το σεισμό και τα γενόμενα, λέει, πίστεψε και είπε αληθώς Θεού ειν ούτως. Υιός Θεού. Ναι. Συνέβη μετά από ορισμένο χρόνο που αποστρατεύτηκε, γιατί ήταν από την Καπαδοκία σημειωτέων, ο Λογκίνος επέστρεψε στην πατρίδα του μαζί με τους 2 στρατιώτες, οι οποίοι εκεί ήταν το Χριστό, εσταυρωμένο και αναστάδε και Υιόν του Θεού. Το έμαθε αυτό ο Πιλάτος και ζήτησε από τον Τιβέριο με γράμμα να τους τιμωρήσει. Μάλιστα. Και ο Τιβέριος, ο αυτοκράτορ, έστειλε εντολή να τους θανατώσουν. Και μάλιστα έστειλε το κεφάλι του Λογκίνου στον Πόντιο Πιλάτο για πιστοποίηση του θανάτου. Ο Πόντιος Πιλάτος ετόριξε μέσα σε ένα χώρο που είχε κατασίες και έμεινε πολλά χρόνια εκεί, μέχρι ότου μια γυναίκα που ερχόταν και αυτή από την Καπαδοκία και έχανε το φως της, ήρθε με το γιο της στα Ιεροσόλυμα προσπαθώντας να βρει κάποιον να τη γιατρέψει. Ατυχώς πέθανε ο γιος της και βρέθηκε μόνη της να έχει χάσει σχεδόν το φως της και βρισκόταν σε φοβερή απόγνωση. Τότε βλέπει στον ύπνο της τον Λογκίνο, ο οποίος της είπε: «Ψάξε να βρεις το κεφάλι σου και θα κεφάλι μου. Το κεφάλι μου, ναι, και θα βρεις και της υπέδειξε σε ποιο σημείο βρίσκεται το κεφάλι του». Μάλιστα. Η γυναίκα το βρήκε, θεραπεύτηκε και μάλιστα της είπε ο Λογκίνος ότι μην κλαις για τον γιο σου, ο γιος σου ευαρέστησε στο Θεό και είναι ενώπιον του θρόνου του Χριστού. Αυτή τότε βρήκε το κεφάλι, θεραπεύτηκε και πήρε το νεκρό της γιο και επέστρεψε στην πατρίδα της και ανήγειρε μεγαλοπρεπή, γιατί ήταν πλούσια, μεγαλοπρεπή ναό στον Άγιο Λογκίνο, στον οποίο εγκαταστήθηκε και το σκήνομα του γιού της. Και σε αυτό το ναό γίνονται πολλά θαύματα, σε διασώζει η Παράδοση. Τώρα να πούμε και πολλά, για να τα κάνουμε και σε μια τρίτη. Ναι, μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί... Να τα κάνουμε σε μια τρίτη. Να πούμε και... Ναι, βεβαίως. Γιατί παρέλθει ο χρόνος και έχουμε μόνο ένα λεπτό. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα πούμε λίγα λόγια για τη μεταμόρφωση και τι δείχνει για το μέλλον τα αιώνα, για την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Ναι. Για να κλείσει η γενότητα. Και μια μελέτη του θανάτου, δηλαδή τι θα πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται όταν βρίσκεται στα κημητήρια ή μπροστά σε ένα νεκρό, πώς θα συμμορφώσει τη ζωή του έτσι ώστε να είναι έτοιμος. Τι ωφέλεια μπορεί να έχει από αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, σήμερα μας είπατε ωραία πράγματα. Μας είπατε για τη μέση κατάσταση των ψυχών, για την τομή, τη μεγάλη τομή που έκανε ο Χριστός με τον θάνατό του και την ανάστασή του, για την πίκρα του Άδη, η οποία ήταν προ-Χριστού αυτή η πίκρα, αλλά μετά Χριστόν δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι το πράγμα, διότι ο Χριστός οδοποίησε, έφτιαξε δηλαδή την οδό της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω του Σταυρού και της Αναστάσεως. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Σταυρός τιμάται ως σπουδαίο πράγμα μέσα στην ζωή μας. Είναι το σύμβολο της απελευθερώσεως. Σύμβολο της απελευθερώσεως. Και μας είπατε και κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι το σύμβολο της θυσίας. Μάλιστα. Βάζει νέα ηθική μέσα στην ανθρώπινη. Μάλιστα. Δηλαδή η θυσία η οποία καταξιώνεται με την Ανάσταση. Ναι, και κάτι άλλο ακόμα σημαντικό ακούσαμε από εσάς, ότι ο Κύριος ανέβασε την ανθρώπινη φύση στο θρόνο του Θεού. Ναι. Και πρέπει να πούμε στο τέλος και κάποια πράγματα μετά την Ανάσταση για την ανάληψη, γιατί και η Ανάληψη έχει μεγάλο σημασία. Θα μεγαλύτερη ευκαιρία πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να ζούμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε μετά από ένα δευτερόλεπτο. Αγαπητοί φίλοι, ακούσατε ωφέλιμα και εσύ ωραία πράγματα από τον κύριο Χριστοδούλου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάει με την παρουσία του στην εκπομπή μας. Ευχόμεθα να είμαστε καλά και στην επόμενη εκπομπή που θα συνεχίσουμε το θέμα του περιθανάτου.
ή πώς αλλιώς το ονομάζεται. Το μυστήριο. Το μυστήριο του θανάτου. Γιατί οπωσδήποτε έχει πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Αυτά που ξέρουμε πολύ λίγα σε σχέση με τα αυτά που υπάρχουν. Θα μας διαφωτίσετε και στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε και ένα μάζεμα να δούμε τι είπαμε σε αυτές τις εκπομπές. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά. Καλή σας νύχτα και από μένα. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίου. Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.